ότι με τη διπλή ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης θα λυθεί οριστικά το ενεργειακό πρόβλημα του νησιού και θα μειωθούν σε σημαντικό βαθμό τα κόστη για τους καταναλωτές, επισήμανε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, που έκανε γνωστό ότι σε ό,τι αφορά τη μικρή διασύνδεση, δηλαδή τη σύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, με αποκλειστική αρμοδιότητα του ΑΔΜΙΕ, θα παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια στην Κρήτη από τον σταθμό της Μεγαλούπολης, υπογραμμίζοντας πως το όλο εγχείρημα ξεκινά στις αρχές του 19 και θα ολοκληρωθεί το 2020. Έκλεισε ο κύκλος όχι μόνο του σχεδιασμού αλλά και του διαγωνισμού κατασκευής του έργου. Δεν υπάρχουν ενστάσεις. Το έργο θα ξεκινήσει κανονικά αρχές του 19 με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2020. Σχετικά με τη μεγάλη διασύνδεση, ο Υπουργός γνωστοποίησε πως μετά από εκτενείς διαπραγματεύσεις και την εμπλοκή της Κομισιόν, οριστικοποιήθηκε ότι το έργο θα το κάνει η Αριάδνη, μια εταιρεία με 200 εκατομμύρια μετοχικό κεφάλαιο. Ο ΑΔΜΙΕ θα έχει ποσοστό 51%, η Euroasia θα μπορεί να έχει μέχρι 39% και οι άλλες εταιρείες το υπόλοιπο. Για τη μεγάλη διασύνδεση, είπε ότι αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες από τις αρχές του 2019, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωση στα τέλη του 2022 με αρχές του 2023. Αυτή η διασύνδεση είναι ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,3-1,4 δις και θα λύσει οριστικά το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης με ένα τρόπο που και οικονομικά είναι συμφέρον. Υπενθυμίζω ότι η Κρήτη σήμερα από τα 700 εκατομμύρια οίκο που πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες, σχεδόν τα 400 εκατομμύρια είναι της Κρήτης και ταυτόχρονα θα επιτρέψει στην Κρήτη να έχει ασφαλή, ασφαλές σύστημα ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα θα δώσει και μια μεγάλη όθηση στις άλλες πηγές ενέργειας της Κρήτης που ήδη έχουν αναπτυχθεί, όπως είναι η ΑΠΕ. Ο κύριος Σταθάκης μαζί με τον πρόεδρο και διευθύνονταν σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ υπογράμμισε ότι θα υπάρξει μεταβατικό στάδιο χωρίς την αύξηση του κόστους, ενώ με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης ο λογαριασμός οίκο θα είναι μηδέν και η απόσβεση θα είναι υποφελής για όλους. Πιστεύω ότι διασφαλίζουμε συνολικά ενεργειακά τη χώρα και είμαστε στην ευχάριστη θέση πια να πούμε ότι ο νέος ΑΔΜΙΕ έχει πετύχει τις βάσεις για να έχουμε ένα σύγχρονο state of the art σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Από φέτος τα οίκο απομειώθηκαν από τις Κυκλάδες 80 εκατομμύρια ευρώ με την πρώτη διασύνδεση. Όταν συνδεθεί η Κρήτη θα απομειωθούν περίπου 300 εκατομμύρια ετησίως ο λογαριασμός ρεύματος για το σύνολο των Ελλήνων. Ο Γιώργος Σταθάκης επισκέφθηκε τη μονάδα των λιμοπερμάτων, συνομιλώντας με στελέχη και εργαζόμενους, ενώ νωρίτερα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους υδρογονάνθρακες και να απαντήσει στις αντιδράσεις που διατυπώνουν οι οικολογικές οργανώσεις. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, έχει θωρακίσει θεσμικά, νομοθετικά και μέσα στις συμβάσεις όλο αυτό το σύστημα που διασφαλίζει. Ελαχιστοποιεί οποιαδήποτε αντίκτυπο στο περιβάλλον και δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας στις δραστηριότητες αυτές. Τέλος, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος αναφέρθηκε και στο υπερταμείο, ξεκαθαρίζοντας ότι ο νόμος είναι σαφής και σε αυτό θα παραμείνουν μόνο όσες υποδομές έχουν εμπορική χρήση και τα υπόλοιπα θα επιστραφούν. Ο νόμος είναι σαφής, όπως ξέρετε. Στο υπερταμείο θα μείνει μόνο ότι έχει αποκλειστικά εμπορική χρήση, τίποτα άλλο, πολιτιστικά, αρχαιολογικά, όλα αυτά απαγορεύονται από τον νόμο να μείνει στο υπερταμείο. Έγινε διαδικαστικά όπως έγινε η ιστορία, θα επιστραφούν νομίζω πολύ σύντομα με βάση την ισχύ του νόμου.